Η Αγία Έδρα είναι κενή από το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου και σήμερα ήταν η πρώτη Κυριακάτικη λειτουργία στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου χωρίς την παρουσία του Πάπα. Το παράθυρο του Ποντίφικα παραμένει κλειστό και θα ανοίξει μόνο όταν ακουστεί το Χαμπέμους Πάπα. Στην πλατεία του Αγίου Πέτρου πάντως συνεχίζει να υπάρχει κόσμος και πολλοί είναι εκείνοι που δηλώνουν ότι νιώθουν λίγο περίεργα. Είναι λίγο παράξενο, ήρθα μαζί με τα παιδιά μου για να ζήσουμε αυτή τη διαφορετική ημέρα χωρίς τον Πάπα. Είναι ένας πνευματικός ηγέτης, αλλά νομίζω ότι στην εποχή που ζούμε ο καθένας μπορεί να προσευχηθεί μόνος του. Ο Θεός ακούει. Λυπάμαι που ο Πάπας παρατήθηκε. Ελπίζω αυτός που θα τον διαδεχθεί να είναι ένας καλός Πάπας. Οι επιστολές που καλούν τους 115 καρδιναλίους που θα εκλέξουν τον νέο Πάπα έχουν ήδη σταλεί και τη Δευτέρα θα γίνει η πρώτη συνάντηση κατά την οποία θα συζητηθούν πολλά και φλέγοντα θέματα, κυρίως τα σκάνδαλα που ταλανίζουν το Βατικανό και τα οποία θα καθορίζουν το πρόσωπο που τελικά θα ανέβει στον παπικό θρόνο.